Κρήτη FM, πάνω επικαιρότητα. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφό μας, τον Αυγουστίνο τον Ζανάκο, υπεύθυνο σύνταξης του περιοδικού Unfollow, ένα από τα λίγα έντυπα που έχουν διαφοροποιηθεί από την μαζική αναπαραγωγή πανομοιότυπων ρήσεων και όχι ειδήσεων. Καλημέρα, καλημέρα και καλή δύναμη και καλό διήμερο να έχετε. Έρχεται καλημέρα σας. Ευεργετικό διήμερο για τους ανθρώπους. Το Unfollow κυκλοφόρησε με πάρα πολύ ύλη. Εχθές ανέφερα και τα θέματα. Το εξώφυλλο είναι ενδεικτικό. Ο κύριος Τσίπρας στα ανοιχτά σε μια θάλασσα προβλημάτων με τη μεγάλη πρόκληση τι θα αποκάμει. Τι θα αποκάμει η νέα αριστερή κυβέρνηση είναι αυτό που απασχολεί και το δικό σου το άρθρο, Αυγουστίνο, στο περιοδικό, ο ΣΥΡΙΖΑ, η εθνική κυριαρχία και η διαχείριση της αρνητικότητας. Ναι, πράγματι, Κατερίνα, έχουμε, όπως ξέρουμε όλοι, και τη νέα πίεση την οποία τώρα ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο κύριος Ντράγκη στην ελληνική κυβέρνηση, κάτι όχι μη αναμενόμενο, πρέπει να πούμε, έτσι, συζητιέται εδώ και κάμποσο διάστημα, και είναι σαφές ότι αυτή η πίεση δείχνει και το όριο το οποίο πολύ γρήγορα συναντήσαμε της συμφωνίας ή εν πάση περιπτώσει αυτής της προσωρινής ανακοχής που επιτεύχθηκε στο τελευταίο Eurogroup. Η κυβέρνηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή να πηγαίνει από εμπόδιο σε εμπόδιο, να μην μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, που είναι και το βασικό για το οποίο εξελέγει, και να πρέπει να αποφασίσει μία πορεία. Η Ευρώπη, τα όργανα τα ευρωπαϊκά, με χμή βέβαια όπως πάντοτε θα ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει. Και εκεί αρχίζουμε λίγο να βλέπουμε ένα καινούριο τοπίο το οποίο διαμορφώνεται μπροστά μας, διότι η ρήξη με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο μοιάζει να είναι ένα πολύ πραγματικό ενδεχόμενο, εκτός αν η κυβέρνηση αποφασίσει να συμβιβαστεί σε όλα τα μέτωπα. Αν δεν το αποφασίσει, η ρήξη είναι ένα πολύ πραγματικό ενδεχόμενο και πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε και να περιγράφουμε και να ερευνούμε με ποιους όρους θα γίνει αυτή η ρήξη. Όχι μόνο πρακτικούς και οικονομικούς, θα έλεγα εγώ, αλλά και ιδεολογικούς και πολιτικούς, οι οποίοι επίσης έχουν μεγάλη σημασία. Άρα ή θα γίνει η κυβέρνηση αντίστοιχη με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, ο λίγον φιλολαϊκότερη, ή θα πρέπει να κληθεί να πάρει αποφάσεις. Δεν ξέρω αν αυτές θα γίνουν μονομερώς ή θα γίνουν και μέσα από έναν διάλογο με τους πολίτες, δεν ξέρω αν θα είναι δημοψήφισμα ή κάτι άλλο, προκειμένου να αλλάξει τελείως η χώρα με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Κοίταξε να δεις, ακόμα και το λίγον φιλολαϊκότερη που λες είναι υπό αμφισβήτηση εδώ. Εγώ δεν είμαι καθόλου από αυτούς τους μαξιμαλιστές που πιστεύουν στο όλα ή τίποτα. Δεν υποτιμώ καθόλου την αξία μιας έστω μικρής μετρήσιμης βελτίωσης σε μια σειρά μέτωπα. Δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έφερνε την κοινωνική δικαιοσύνη δια μιας, όπως ενδεχομένως ονειρεύονται μερικοί στην αριστερά. Καλά, αυτό είναι και ανέφικτο, δεν είναι την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Αλλά θα κατάφερνε πραγματικά να ανυψώσει το βιωτικό επίπεδο, να διορθώσει ορισμένες αδικίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανεργία, με τα ασθενέστερα στρώματα και ούτω καθεξής. Και ταυτόχρονα αυτό να της επέτρεπε να ασκήσει και μια πιο δίκαιη πολιτική στον τομέα των δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Μια τέτοια προοπτική εγώ δεν θα την υποτιμούσα καθόλου. Θα έλεγα μάλιστα ότι θα έπρεπε κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι σοβαρός να υποστηρίξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, διότι ακόμα και αυτές οι μικρές μετρήσιμες βελτιώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον πολίτη. Εδώ βρισκόμαστε όμως αντιμέτωποι με κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό. Απέναντί μας δεν βρίσκεται ένας χαλαρός συνασπισμός με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε ότι παιδιά εγώ θέλω φερρυπίν να χαλαρώσω εδώ αυτό το μέτρο στα εργασιακά ή θέλω να εκεί να αυξήσω λίγο τον κατώτατο μισθό γιατί έχω πρόβλημα, και απέναντι υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να πιστεί από αυτό βάσει των λογικών επιχειρημάτων. Επί των λογικών επιχειρημάτων της κυβέρνησης
οποία επιχειρήματα όμως έχουν πολλές φορές διατυπωθεί στο παρελθόν, δεν διατυπώνονται για πρώτη φορά τώρα. Επί των λογικών αυτών επιχειρημάτων, κανένας παγκοσμίως δεν διαφωνεί. Βλέπουμε ότι οποιοδήποτε δεν είναι αυτή τη στιγμή σε μια οργανική θέση συγκεκριμένη, να εκπροσωπεί δηλαδή την πολιτική της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Βερολίνου ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ακόμη και πρώην στελέχη του ΔΝΤ, των τραπεζών αυτών, βγαίνουν και λένε ότι πράγματι το πρόγραμμα αυτό δεν δουλεύει. Συνεπώς δεν είναι ένα ζήτημα πειθούς. Είναι ένα ζήτημα το ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν φοβερά ιερό πολιτικό και ιδεολογικό μηχανισμό, αυτή τη συγκεκριμένη μάρκα νεοφιλελευθερισμού η οποία εκπορεύεται από το Βερολίνο, που δεν έχει την πρόθεση να αλλάξει στο παραμικρό τις βασικές της επιδιώξεις για το πώς θέλει να αναμορφώσει και να καναλιζάρει στο εξής την ευρωπαϊκή και άρα την ελληνική οικονομία. Συνεπώς δεν υπάρχει, φοβάμαι, κανένα περιθώριο βελτίωσης, εδώ είναι το πρόβλημά μας, σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι φερρυπίν τα εργασιακά, οι ιδιωτικοποιήσεις, τα βασικά πράγματα τα οποία σχηματίζουν μια οικονομία. Αν λοιπόν μια κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει ούτε καν αυτό το ολίγον φιλολαϊκό, όπως είπες προηγουμένως, τι της απομένει να κάνει? Να κάνει αυτό που προτείνει στο άρθρο σου, να διαχειριστεί την αρνητικότητα και να επιχειρήσει με κάθε τρόπο να κερδίσει χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Δηλαδή αυτό το οποίο εγώ περιγράφω στο άρθρο μου είναι το πολιτικό τοπίο όπως αρχίζει να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή με νέα διλήμματα και νέες έννοιες. Εδώ πέρα η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα όμως, κάθε προοδευτικός σκεπτόμενος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα το οποίο όχι μόνο είναι πολύ μακριά από τις ρίζες του, αν και δεν συμφωνούν όλοι με αυτό, κάποιοι λένε ότι εξ αρχής έτσι ήταν, άλλο ζήτημα, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα που αυτή τη στιγμή είναι φοβερά αυταρχικό, φοβερά επιθετικό και απόλυτα αποφασισμένο να υπερασπιστεί το δικό του πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι δραστικά διαφορετικό και καταστροφικό για ένα κομμάτι του ευρωπαϊκού πληθυσμού και σίγουρα ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Εκεί λοιπόν ανοίγονται κάποιοι δρόμοι, έτσι όπως διαμορφώνεται το τοπίο αυτή τη στιγμή, κάποιοι δρόμοι αντίστασης. Το παράξενο είναι, το ενδιαφέρον αν θέλετε είναι, ότι ο βασικός δρόμος αντίστασης που ανοίγεται σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, και το παρατηρούμε και σε χώρες όπως είναι η Ισπανία, είναι ένας δρόμος υπεράσπισης του εθνικού. Διότι εδώ ποιο είναι το πρόβλημα? Η δημοκρατική νομιμοποίηση η οποία υπάρχει εντός των εθνικών κρατών που απαρτίζουν την Ευρωζώνη δεν μεταφέρεται με κάποιο τρόπο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το έχουν πει σε όλους τους τόνους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Έχουμε ακούσει τον Jean-Claude Juncker να λέει ακόμη και ότι καμία δημοκρατική παρέμβαση δεν είναι εφικτή σε αποφάσεις οργάνων. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή η δημοκρατικότητα δεν μεταφέρεται στους υπερκρατικούς θεσμούς, στους οποίους κυρίως κατοικεί πλέον η εξουσία στην Ευρώπη, βρίσκονται οι άνθρωποι αναγκασμένοι να οπισθοχωρήσουν σε μία κατηγορία, την οποία λέμε εθνική κατηγορία, έτσι, αυτό το σύμβολο το οποίο είναι το έθνος. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μολονότι το τραύμα αυτό, μολονότι η πληγή αυτή ξεκινάει από μια πληγή στη δημοκρατία, καταλήγει μία υπεράσπιση του έθνους. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει ένα καινούριο τοπίο. Και ένα τοπίο το οποίο είναι και πολύ τρομακτικό, διότι είναι άλλο να λες αυτό από το οποίο ξεκίνησες, ότι αυτή η Ευρώπη δεν μου κάνει, αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν μου κάνουν, και άλλο να λες ότι είμαι Έλληνας εναντίον Γερμανού, Έλληνας εναντίον Γάλλου, Έλληνας εναντίον Ισπανού και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό τοπίο. Αυτό λοιπόν επισημαίνω στο άρθρο μου και επισημαίνω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διατυπωθεί το αίτημα της ρήξης με όρους άλλους και όχι με όρους εθνικούς. Όπως? Κοίτα, η αριστερά υποτίθεται ότι είχε λύσεις για αυτά τα ζητήματα. Η αριστερά δεν έρχεται ποτέ, τουλάχιστον αυτή η αριστερά από την οποία προέρχεται η σημερινή κυβέρνηση, δεν έρχεται ποτέ το ζήτημα με εθνικούς όρους. Το έρχεται με ταξικούς όρους, το έρχεται με οικονομικούς όρους, το έρχεται με πολιτικούς όρους. Όχι με εθνικούς.
Βλέπουμε όμως ότι ήδη από πολύ νωρίς και για να μπορέσει να εκλεγεί, έχει χαϊδέψει πάρα πολύ αυτόν τον ανάλεθνικισμό ο οποίος στην Ελλάδα είναι ενδημικός. Βλέπουμε τη ρητορική να έχει μεταπεί άρδιν τα τελευταία 2 χρόνια της κυβέρνησης αυτής σε μια πατριωτική ρητορική. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε παρατηρήσει. Δεν υπήρχε, δηλαδή, αν κάνει κανείς έστω και μια στατιστική μελέτη και προσπαθήσει να μετρήσει πόσες φορές τις ομιλίες του κυρίου Τσίπρα εμφανιζόντουσαν διατυπώσεις όπως εθνική προσπάθεια, πατρίδα, πατριωτισμός, να σώσουμε τη χώρα και ούτω καθεξής πριν το 2012 που έχασε τις εκλογές και μετά το 2012 στην πορεία προς τη νίκη, θα ανακαλύψει ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα αυτές οι αναφορές. Τώρα, είμαστε ενώπιον ενός νέου Καστελόριζου, λένε κάποιοι, ή του να επικαλεστούμε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να το διαπραγματευτούμε όλο αυτό. Το κόλπο που κάνει ο γερμανικός ηγεμονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαχειρίζεται με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά χώρες. Θέλω να πω ότι διαφορετικά διαχειρίζεται την Πορτογαλία και την Γαλλία στο θέμα του χρέους. Διαφορετικά διευκολύνει το Λουξεμβούργο. Διαφορετικά διαχειρίζεται η ίδια Γερμανία τα του οίκου της, προσδοκώντας η Deutsche Bank, η πρωτοπόρο στη διαφθορά και στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος τράπεζα, να παίξει κυρίαρχο ρόλο στο τραπεζικό ευρωπαϊκό σύστημα. Όλο αυτό το γιγαντιαίο παζλ αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει. Λένε όλοι ότι δεν θα αντέξει η Ευρώπη. Η Γερμανία θα επιβιώσει, λένε, γιατί έχει πλάνο Β. Οι υπόλοιπες χώρες τι θα απογίνουν? Εξαρτάται για ποια χώρα μιλάμε. Δηλαδή το σχέδιο το οποίο είχε διατυπωθεί πριν από ένα διάστημα ήταν το γνωστό του μικρού ευρώ, ας πούμε, ή του ευρωμάρκου στο βορρά και κάποιων χωρών στον νότο, οι οποίες θα γυρνάγανε στα εθνικά τους νομίσματα. Όμως και πάλι νομίζω ότι η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη και εδώ πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όσο το δυνατόν, με όσο το δυνατόν σαφέστερο τρόπο, ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κυβερνάται από μια σειρά κανόνων που εκπορεύονται από μια ολιγαρχία οικονομική και πολιτική. Χρησιμοποιεί σε κάποια σημεία εθνικές δυνάμεις όπως την εθνική δύναμη της Γερμανίας, αλλά είναι μια ολιγαρχία η οποία είναι πραγματικά υπερκρατική. Απέναντι σε αυτήν η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, συνιστά έναν κίνδυνο. Διότι παρόλες τις υπαναχωρήσεις, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλο το γεγονός ότι πολλοί από εμάς θα θέλαμε ίσως να δούμε μια πιο δραστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση σε ορισμένα ζητήματα, εξακολουθεί να είναι μια κυβέρνηση η οποία βασικά αμφισβητεί την ορθότητα αυτών των κανόνων αυτής της ολιγαρχίας. Είναι στην ψυχή της, είναι στον πυρήνα της αυτή η αμφισβήτηση. Το αν θα περιτηθεί από αυτό, αν θα πουλήσει την ψυχή της, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω, θα αρχίσουμε να το μαθαίνουμε τις επόμενες μέρες. Πάντως μέχρι στιγμής, στον πυρήνα αυτής της κυβέρνησης είναι αυτή η αμφισβήτηση. Είναι σαφές ότι αυτή η ευρωπαϊκή ολιγαρχία τούτη τη στιγμή είναι απολύτως διατεθειμένη να την εξοντώσει αυτή τη διαφοροποίηση και το προσπαθεί. Βρίσκω λίγο δύσκολο, κύριο Τσίπρας, επειδή έχω έτσι μια αίσθηση ότι δεν θέλει να εξαφανιστεί από το πολιτικό προσκήνιο ως ένας άνθρωπος που υπαναχώρησε ατάκτως και τα έδωσε όλα. Έχω μια αίσθηση ότι, όπως και άλλα στελέχη που έχουν πολύ προτάξει την ανάγκη αλλαγής στην Ελλάδα, δεν θα υποχωρήσουν εύκολα. Το θέμα είναι τι περιθώριο θα τους δοθεί και πώς θα συνδυαστεί η κεντροαριστερή ματιά των Δραγασάκη, Σταθάκη κτλ. Με τις πιο ριζοσπαστικές ματιές της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Λαφαζάνη κτλ. Ναι, πολύ σωστά επισημαίνεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα πράγμα. Και εγώ θα προσέθετα εδώ, πολύ καλός δεν είναι ένα πράγμα. Έχουμε εφιστεί λίγο σε αυτά τα κόμματα τα οποία είχαν έναν πολύ κακώς εννοούμενο κομματικό πατριωτισμό και βγαίνανε μονομπλοκ προς τα έξω, με ελάχιστες διαφωνίες να διατυπώνονται,
ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ακόμη πολύ κοντά τις πολυσυλλεκτικές του ρίζες και αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι καλό. Επιτρέπει δηλαδή αυτή τη ζύμωση να υπάρχει και να υπάρχει δημόσια. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και να σκεφτούμε πως δεν είναι τόσο εύκολο για κανέναν από αυτούς να υπαναχωρήσουν σε κάτι τόσο ουσιαστικό όπως είναι ας πούμε οι εργασιακές σχέσεις. Σε άλλα ζητήματα ίσως θα μπορούσαν να κάνουν μια υποχώρηση με ένα σχέδιο στο μυαλό τους, να κρατήσουν την ομαλότητα, να κρατήσουν τη σταθερότητα, να μην ρίξουν τη χώρα σε πολύ μεγάλους κλειδονισμούς. Εγώ νομίζω όμως ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν από την Ευρώπη ούτε καν αυτά τα μικρά πράγματα που θα τους επέτρεπαν ακόμη και να κερδίσουν κι άλλο λίγο χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι η μάχη θα δοθεί άμεσα αυτή. Δεν μπορεί να επιτρέψει αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τόσο βασική αμφισβήτηση πραγμάτων που θεωρεί λυμένα, κλεισμένα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μας δίνει και μια συνέντευξη στο τεύχος για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει τις τελευταίες μέρες, είναι σαφής ως προς αυτό. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας μιας χώρας και λέει ότι παιδιά, εδώ έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν και έχουμε και ένα email ενός υπουργού οικονομικών προς τον πρόεδρο του Eurogroup. Αυτά κάναμε. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία πέραν αυτού. Υπάρχουν αυτά και υπάρχει και το πρόγραμμά μας. Και θα έρθουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό για μια ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων που έχει συνηθίσει απλώς να διατάσσει και ο άλλος να υπακούει. Όταν συμβαίνει λοιπόν κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη ούτε καν η υποχώρηση. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Είναι σαφές ότι η Γερμανία δεν θέλει να δημιουργηθεί ένα ντόμινο πολιτικών εξελίξεων που θα ανατρέψει τις επιδιώξεις της. Το θέμα είναι να δούμε ποιος θα πετύχει τι. Και η Γερμανία βρίσκεται σε μια κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, διότι από τη μία, όπως υποστηρίζει συχνά ο δημοσιογράφος που συνεργάζεται και με το Unfollow, ο Λεωνίδας Βατικιώτης, μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα είχε πάρα πολύ μεγάλο κόστος κυρίως για τη Γερμανία, ενδεχομένως και περισσότερο από όσο θα είχε για την Ελλάδα. Αυτός είναι ο γκρεμός. Το ρέμα είναι ότι η Γερμανία δεν μπορεί να επιτρέψει αυτή τη στιγμή και όλοι οι υπερκρατικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να επιτρέψουν αυτή τη στιγμή σε μια νέα κυβέρνηση όπως είναι η Ελλάδα να τροποποιήσει ουσιωδώς αυτό το πλέγμα κανόνων το οποίο θεωρείται αδιαμφισβήτητο. Διότι αν το επιτρέψει αυτό, κανένας δεν εγγυάται ότι κάτι τέτοιο θα περιοριστεί στην Ελλάδα. Και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Αν η Ελλάδα δείξει ότι μπορεί να ανοίξει έστω και ρογμές αυτό το οικοδόμημα, ακολουθεί κατά πόδαση η Ισπανία. Και το μεγάλο, το πιο τρομακτικό απ' όλα, είναι ότι λίγο αργότερα υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσει και η Γαλλία. Και εκεί πλέον η ηγεμονία αυτή η ευρωπαϊκή αρχίζει να αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρή απειλή. Μια μονομαχία λοιπόν, Δαβίδ με Γολιάθ, θα δούμε ποια θα είναι η έκβαση. Αυγουστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Καλή δύναμη, καλό ταξίδι στο Unfollow που κυκλοφορεί με πολλά θέματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη διάρκεια των επόμενων ημερών να ξεδιπλώσουμε και άλλα ρεπορτάζ που έχετε, γιατί έχετε κάνει πάρα πολύ ωραίο περιοδικό και αυτή τη φορά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ ένα ευχάριστο τριήμερο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.